Οργανώνεται από την κίνηση πολιτών Άρδιν. Ας δώσω το λόγο πρώτα στον Γιώργο Τζουμπά από την Ερισσό, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων, να μας πει για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τα παιδιά του Άρδιν, οι οποίοι δεν είναι πρώτη φορά που ενδιαφέρονται για το θέμα μας. Έχουμε κάνει μία αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο τους εκεί πέρα, που έγινε μία πάρα πολύ καλή συζήτηση και συμμετέχουν γενικά σε όλες τις κινητοποιήσεις μας μέχρι σήμερα. Θα προσπαθήσω να δώσω το περίγραμμα της όλης κατάστασης με όσο μπορώ λιγότερα λόγια, για να καταλάβουν και αυτοί που ίσως πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με την περιοχή και με το θέμα, τι είναι αυτό που τρέχει εδώ πέρα, γιατί οι υπόλοιποι και οι ντόπιοι και οι υπόλοιποι όσοι έχουν επαφή με το θέμα έχουν παρακολουθήσει πλήστες όσες συζητήσεις και νομίζω ότι το ξέρουν το θέμα πάρα πολύ καλά. Αξίζει όμως να αναφερθούμε σε κάποια πράγματα και ίσως αυτό να γίνει και αφορμή μιας συζήτησης μετά που θα φωτίσει και πλευρές που δεν τις ξέρουμε ίσως όλοι. Ένα ερώτημα που μπαίνει είναι ότι στη Χαλκιδική υπάρχουν μεταλλεία από την εποχή του Φιλίππου. Τι είναι αυτό που τώρα έχει τρελάνει τον κόσμο και τι είναι αυτό που ανθρώπους που ήταν αδιάφοροι για τη δράση των μεταλλείων πριν από μερικά χρόνια τώρα έχουν βγει μπροστά και λένε όχι, δεν θέλουμε εξόρυξη χρυσού, δεν θέλουμε μεταλλεία στην περιοχή μας. Το διαφορετικό λοιπόν είναι ότι ενώ υπήρχε μία κλασική, μπορώ να πω, εκμετάλλευση μεταλλείων από την εποχή του Φιλίππου μέχρι τώρα, από τώρα και πέρα πάει να δημιουργηθεί μία τεράστια εκμετάλλευση, η οποία καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με τα προηγούμενα. Ένα νούμερο μόνο. Από την εποχή του Φιλίππου μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν εξορυχθεί 35 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος και μόνο από τις σκουριές, σύμφωνα με την επικυρωποιημένη μελέτη, θα εξορυχθούν γύρω στις 350 με 400 εκατομμύρια τόνοι στα επόμενα 20 χρόνια. Και οι σκουριές είναι ένα μέρος μόνο. Δίπλα στις σκουριές υπάρχει η Τσικάρα, που είναι δεκαπλάσια. Η ποσότητα των μεταλλευμάτων είναι δεκαπλάσια από τις σκουριές και είναι στο άμεσο πρόγραμμα, δηλαδή μετά τις σκουριές θα αρχίσει η Τσιγάρα. Και υπάρχουν κι άλλες 30 περίπου θέσεις στη Βόρεια Χαλκιδική, οι οποίες είναι προς εκμετάλλευση. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη σε σχέση με αυτό που ξέραμε και αυτό που έρχεται δεν έχουν καμία σχέση. Και είναι ένα από τα θέματα που κάνουν τον κόσμο να λέει ότι όχι, δεν θέλω η περιοχή μου να γίνει ένα ατελείωτο νταμάρι και μια περιοχή με λίμνες αποβλήτων. Το δεύτερο είναι ότι πάει να γίνει μια χημική βαριά βιομηχανία όπως είναι η μεταλλουργία και επίσης και εργοστάσιο θηλυκού οξέως κλπ. Θα σας πω μόνο για τη μεταλλουργία. Η μεταλλουργία αυτή με μια μέθοδο που όπως ομολογούν όλοι πρώτη φορά θα δουλέψει σε βιομηχανικό επίπεδο έχει σκοπό να εγκατασταθεί σε μια περιοχή όπως είναι η πυκνοκατοικημένη Χαλκιδική, που είναι η τουριστική Χαλκιδική και να εξεργάζεται τεράστιες ποσότητες μεταλλεύματος. Με ό,τι αυτό σημαίνει όσον αφορά την παραγωγή σκόνης, όσον αφορά την παραγωγή βαριών μετάλλων στην ατμόσφαιρα κλπ. Ένα νούμερο πάλι. Το εργοστάσιο θηλυκού οξέως θα παράγει 1.000 τόνους θηλυκού οξύ την ημέρα. Οι αποθήκες θα είναι 45.000 τόνων και καταλαβαίνετε όλα αυτά τι θα σημάνουν στην περίπτωση ενός ατυχήματος, ενός σεισμού ή οτιδήποτε άλλο. Οι κυβερνώντες έχουν σκεφτεί και κάτι ακόμα πιο τραγικό και έξυπνο και πονηρό για αυτούς. Είπαν αφού θα βρούμε παπά στη Χαλκιδική, ας θάψουμε καμιά δεκαριά. Έτσι περάσαν πριν από 3-4 χρόνια μια διάταξη που επιτρέπει στη Χαλκιδική να έρχονται από την υπόλοιπη Βόρειο Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια
με τα λεύματα προς κατεργασία στο εργοστάσιο που πρόκειται να γίνει. Και θα πει κανείς, αυτό που είναι το κακό. Το κακό είναι στο εξής, ότι σε κάθε τόνο μεταλλεύματος περίπου, σύμφωνα με τις μελέτες, τα χρήσιμα είναι 20 κιλά και τα 980 είναι απόβλητα, και καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αν έρχονται καραβιές μεταλλευμάτων από άλλες χώρες, γίνεται κατεργασία εδώ και εδώ εναποτίθονται τα τοξικά κλίματα. Το ότι οι μεταλλουργίες και οι εκμεταλλεύσεις, οι εξορίξεις μεταλλευμάτων και ειδικά χρυσού έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους και πια σε όλο τον κόσμο κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον? Καταρχήν, η εξόρυξη μολύνει τα υπόγεια νερά και τα επιφανειακά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τεράστιες ποσότητες σκόνης. Να πω μια λεπτομέρεια, ότι από λάθος η μελέτη, και κανείς δεν τολμάει να τα αλλάξει τώρα γιατί θα φανεί πόσο καλά κάναν τη μελέτη, λέει ότι την ώρα στις σκουριές θα παράγονται περίπου 3.200 τόνοι σκόνης. Το χρήσιμο μετάλλευμα θα είναι 1.000 τόνοι και η σκόνη θα είναι 3.000. Αυτό προφανώς είναι λάθος, αλλά αν το αναγνωρίσουν, σημαίνει πόσο σοβαρή είναι η μελέτη τους, πόσο σοβαρή είναι αυτή που την εγκρίνανε, πόσο σοβαρή είναι αυτή που την αδειοδοτήσανε. Και έτσι λοιπόν ακούμε όταν βγαίνουν για τη σκόνη οι υπεύθυνοι της εταιρείας να λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ό,τι θέλουν απαντάνε στο ότι θα υπάρχει αυτή η σκόνη. Τελικά λοιπόν αυτή η εκμετάλλευση έχει επίδραση στα δάση, στο νερό, στα φυτά, στα ζώα και τελικά όλο αυτό καταλήγει στον άνθρωπο. Μερικά από τα παραμύθια που μας λένε ότι θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Τι σημαίνει όμως επένδυση? Η επένδυση σημαίνει κεφάλαια που έρχονται να επενδυθούν σε μια περιοχή και όπου θα εκμεταλλευτούν κάποιους πόρους της περιοχής για να παράξουν μια προστιθέμενη αξία, για να βγάλουν ένα προϊόν το οποίο θα είναι για τη χώρα κλπ. Τα χρήματα που θα δοθούν για αυτήν την επένδυση δεν θα δοθούν στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο χρυσού θα το παραγγείλουν στη Φιλανδία. Τα μηχανήματα που δουλεύουν ή θα δουλέψουν έρχονται από τις ΗΠΑ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εγκαταστάσεις όλες είναι εισαγόμενες. Το μόνο λοιπόν που θα επενδυθεί στην Ελλάδα είναι ίσως τα χωματουργικά έργα και κάποια πετά, τα οποία όταν τελειώσει η επένδυση θα είναι και άχρηστα και θα μολύνουν και το περιβάλλον. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση. Και απέναντι σε αυτό δίνουμε δωρεάν την πρώτη ύλη. Γιατί όποιος πάει κάπου να κάνει μια επένδυση, να κάνει μια παραγωγή, οτιδήποτε, χρειάζεται να αγοράσει την πρώτη ύλη για να βγάλει κάποιο προϊόν το οποίο θα το βγάλει στην αγορά κλπ. Εδώ λοιπόν εμείς την πρώτη ύλη τη δίνουμε δωρεάν, την έχουμε παραχωρήσει. Μας λένε για θέσεις εργασίας. Είναι γεγονός ότι όταν συζητάμε για θέσεις εργασίας αυτή την εποχή στην Ελλάδα, πραγματικά με 1,5 εκατομμύριο ανέργους είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα αυτιά και τα μάτια και να μην το λάβει υπόψη. Για να δούμε όμως πόσες θα είναι αυτές οι θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη θα είναι 1.300 τον 8ο χρόνο λειτουργίας. Και από εκεί και πέρα από τον 8ο. Πιο μπροστά θα είναι λιγότερες. Να δούμε όμως και με τις θέσεις εργασίας τι κάνανε. Πήγαν και κάνανε ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, θα το έχετε μάθει, θα το έχετε δει, το οποίο πήραν 65 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, το κάνουν αυτό, φωτογραφίζει μόνο την εταιρεία αυτήν και άρχισαν ήδη να καλούν κόσμο, τον οποίο τον εκπαιδεύουν τάχα μου, θα τον κρατήσουν για 4 μήνες και μέσα από αυτό το ΚΕΚ που κάνει την εκπαίδευση και η εταιρεία κερδίζει περίπου τα μισά χρήματα του συνολικού αυτού προγράμματος. Επίσης, σύμφωνα με μια μελέτη που έχει γίνει από το στη Θεσσαλονίκη, από το ΤΕΙ τουριστικών επαγγελμάτων,
λένε ότι ένα 30%, μία 30% πτώση του τουρισμού της Χαλκιδικής λόγω της δυσφήμισης, αν όχι τίποτα άλλο, θα σημάνει μία απώλεια θέσεων από 10 μέχρι 20.000. Άρα έχουμε να συγκρίνουμε τις θέσεις που μας προτείνουν με το κακό που πρόκειται να δημιουργήσουν αυτές οι θέσεις και πόσες άλλες θα χαθούν. Και ήδη η Χαλκιδική έχει μια διαφορετική ανάπτυξη. Να σας πω μόνο ότι η Ορμήλια μόνο έχει 800.000 δέντρα που παράγουν πράσινη ελιά. Είναι το μεγαλύτερο εξαγωγικό κέντρο πράσινης ελιάς στην Ελλάδα. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν ακουστεί ότι στην ελιά της Ορμήλιας υπάρχει αρσενικό ή οτιδήποτε άλλο. Και εγώ λέω να μην γίνει, μόνο να ακουστεί. Πόση θα είναι η ζημιά. Ένα άλλο παραμύθι που μας λένε ότι υπάρχει, είναι η πιο άρτια και η πιο μεγάλη μελέτη που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και άρα τώρα ποιοι έρχονται να την αμφισβητήσουν αυτήν και ποιοι έχουν τις γνώσεις να την αμφισβητήσουν. Η μελέτη πράγματι είναι μεγάλη. Έχουν γράψει 4.500 σελίδες για να περιγράψουν πώς θα πείσουν τον κόσμο ότι αυτό το πράγμα που μολύνει δεν θα μολύνει. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που ο Κώστας ο Κατσιφαράκης, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, και ήταν να είναι εδώ απόψε, αλλά δεν μπόρεσε τελικά γιατί κάποια δουλειά υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, είπε με 26 τμήματα ότι αυτό το πράγμα θα είναι καταστροφή. Το τεχνικό επιμελητήριο το ίδιο. Η γεωπονική σχολή το ίδιο. Το ΤΕΙ τουριστικών επαγγελμάτων το ίδιο. Και ένα πλήθος επιστημόνων που είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία ή τις εταιρείες είπαν ότι αυτό θα είναι καταστροφή. Να θυμίσω ότι σε καλύτερους καιρούς, τότε που δεν υπήρχε η κρίση στην Ελλάδα και το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι άλλοι θεσμοί δουλεύαν κάπως πιο ανεξάρτητα, είχε πει το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ίδια επένδυση, γιατί τότε στην Ολυμπιάδα ήταν ίδια η επένδυση, ότι δεν πρέπει να γίνει, και την ακύρωσε, γιατί η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το οποιοδήποτε αναμενόμενο κέρδος. Άρα λοιπόν υπάρχουν ένα πλήθος επιστημόνων οι οποίοι και δεν έχουν καμία σχέση και δεν πληρώνονται από πουθενά και τρέχουν να ενημερώσουν τον κόσμο, ενώ απέναντι αυτοί που είναι υποστηριχτές είναι μόνο όσοι έχουν εξάρτηση πληρωμής από την εταιρεία ή τις εταιρείες, γιατί οι εταιρείες έχουν για μια ένωση εκεί ένα λόμπι και μπορεί να βγει κάποιος δίθεν ανεξάρτητος, αλλά που σε κάποια άλλη εταιρεία δουλεύει και αλλού έχει τα συμφέροντά του. Μας είπαν ότι γιατί φωνάζετε, η επένδυση έχει αδειοδοτηθεί. Άρα, ο νόμος είναι ότι η επένδυση έχει την νόμιμη έγκριση και εσείς που φωνάζετε είστε οι παράνομοι. Να δούμε κανένα δύο παραμέτρους. Το ένα είναι από ποιους αδειοδοτήθηκε. Την πώληση των μεταλλείων την υπόγραψε το 2003 ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Την έγκριση της μελέτης την υπέγραψε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο ένας είναι φυλακή, ο άλλος είναι στο προθάλαμο. Και αυτός που μόνιμα είναι υπερασπιστής και υποστηριχτής αυτής της επένδυσης είναι ο Χρήστος ο Πάχτας, ο οποίος είναι τώρα δήμαρχος της περιοχής, αλλά είναι γνωστή και αυτούνου η πορεία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έκαναν νόμιμη, δημιούργησαν αυτήν την νομιμότητα, την οποία λένε σε μας να την υπακούσουμε και να μην μιλάμε, να μην είμαστε αντίθετοι, γιατί υπάρχει νομιμότητα. Κάνα δύο παραδείγματα ακόμα. Με συγχωρείτε λίγο για το νερό. Περί νομιμότητας. Πήγαν και κάναν εγκαταστάσεις στις σκουριές. Η αστυνομία ήταν εκεί και φύλαγε τις εγκαταστάσεις. Τους κάναμε καταγγελία στην πολεοδομία και πήγε η πολεοδομία και έβαλε πρόστιμα και τα έβγαλε παράνομα.
μόνο μετά από καταγγελία δικιά μας όμως. Η αστυνομία τα φύλαγε. Έκαναν στον Καρατζά Λάκο την καταστροφή που έκανα για να δημιουργήσουν το φράγμα. Τους καταγγείλαμε και είπαν ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση του ρέματος, πράγμα που έπρεπε να προϋπάρχει, και τους σταμάτησαν. Επίσης, σε μια σειρά άλλα πράγματα που γίνονται δεν υπάρχουν ούτε άδειες ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες που παίζανε χθες στην παραλία, 200 στρέμματα στο σημείο που είναι να γίνει το εργοστάσιο στις σκουριές έχουν ισοπεδωθεί. Τους σταματήσαμε γιατί κάναμε καταγγελία ότι δεν έχουν οικοδομική άδεια για το εργοστάσιο. Τους σταμάτησε η πολεοδομία μετά από δικιά μας καταγγελία και βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι επιτρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις να δημιουργηθούν βάσεις για το μηχανολογικό εξοπλισμό. Έτσι λοιπόν, καταστρέψαν 200 στρέμματα, τα κάναν ίσωμα για να, με τη δικαιολογία ότι τάχα μου θα γινόταν οι βάσεις για το μηχανολογικό εξοπλισμό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι χρυσός είναι, όπως και τα πετρέλαια γίνεται και θα γίνει συζήτηση παραπέρα. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη. Ρε αδελφέ, ας βγάλουμε κάτι να μπορέσει ο κόσμος, προκειμένου να πεινάει ή να μην μπορεί να μπει στο νοσοκομείο ή να μην μπορεί να συμμετέχει στην παιδεία κλπ. Καλύτερα κάτι να δώσουμε για να σώσουμε την κατάσταση αυτή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα που να κερδίζει το ελληνικό δημόσιο από αυτήν όλη τη δραστηριότητα. Το μόνο που είναι, είναι ότι θα κερδίσει από φόρους εάν η εταιρεία δηλώσει κέρδη. Συνήθως αυτές οι εταιρείες, επειδή μόνες αγοράζουν, μόνες πουλάνε στο εξωτερικό κλπ, δεν δηλώνουν κέρδη και δεν έχουν δηλώσει και προηγούμενες. Η TVX είχε φύγει και χρωστούσε 6 εκατομμύρια στα ταμεία και στο δημόσιο από φόρους κλπ και χαρίστηκαν, έμειναν έτσι. Άλλο τίποτα δεν πρόκειται να κερδίσει το ελληνικό δημόσιο. Έτσι θα έλεγε κανείς ότι να χαρίσουμε τη Χαλκιδική, ρε παιδί μου, να την καταστρέψουμε τη Χαλκιδική, θα σωθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Σαν τους χειρούργους που λένε να κόψουμε το δάχτυλο για να μην δημιουργηθεί γάγκρενα. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, να το σκεφτούμε. Δεν υπάρχει όμως τίποτα τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο ψέμα ο ελληνικός χρυσός. Είναι καναδικός χρυσός κατά 95% και κατά 5% μπομπολικός χρυσός. Επειδή λοιπόν είναι με φως φανάρι ότι δεν μπορεί η κοινωνία να αποδεχθεί αυτό που η μελέτη πολύ κοινικά ομολογεί, ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει ο χαρακτήρας της περιοχής και από γεωργική τουριστική που είναι θα γίνει βιομηχανική. Αυτό λοιπόν ο κόσμος που μένει εδώ και που είναι αρκετός και που έχει άλλες ασχολίες δεν μπορεί να το δεχθεί, ότι κάποιοι πήραν απόφαση για τα συμφέροντα των Καναδών να χάσει αυτός την περιουσία του, τη ζωή του, το μέλλον του, την υγεία των παιδιών κλπ. Έτσι χρειαζόταν η αστυνομία για να προασπίσει το όλο αυτό έργο. Και ενώ λοιπόν όλη η Ελλάδα δεν αστυνομεύεται όσον αφορά τις κλοπές, τις ληστείες, οτιδήποτε άλλο, αστυνομεύονται οι σκουριές με 100, 200, 300, 500 αστυνομικούς καθημερινά, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο παρά να κάθονται μπροστά, να εμποδίζουν εμάς να πάμε, για να μπορούν οι άλλοι να κάνουν τις παρανομίες που κάνουν. Και αυτό πάλι δεν έφτανε. Έπρεπε να τρομοκρατηθεί και ο κόσμος. Και έτσι μπήκε και η δικαστική εξουσία στο παιχνίδι. Έτσι, σε συνεργασία με την ασφάλεια, έχουν αποδώσει κατηγορίες ή θα αποδώσουν κατηγορίες σε 200-300 κατοίκους της περιοχής, άλλον για στάση επειδή ήταν στη διαδήλωση, άλλον με 3-4 κατηγορίες επειδή είναι αντίθετος, χωρίς κανένα στοιχείο, και έχουν και προφυλακιστεί κάποιοι συμπολίτες μας και αυτοί χωρίς στοιχεία.
Και χωρίς κανένα λόγο προφυλάκησης βέβαια, γιατί δεν ήταν ούτε υποπτυφυγής ούτε οτιδήποτε άλλο. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν εδώ τις περιουσίες τους, τις έχουν τις περιουσίες τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, και κανένας δεν είχε σκοπό να φύγει. Εξάλλου, όταν τους καλέσανε, παρουσιάστηκαν μόνοι τους. Δεν χρειάστηκε να τους συλλάβουν για να πρέπει να προφυλακιστούν αυτοί οι συγκεκριμένοι, και δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος εάν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα ή δεν έχουν διαπράξει. Έστω ότι αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Οι προφυλακίσεις όμως είναι παράνομες, είναι παράλογες και είναι μόνο για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Να σας πω ότι 29 του μηνός, αύριο μεθαύριο, καλούν στην ασφάλεια πάρα πολλούς ανθρώπους για τα επεισόδια στο Δημαρχείο. Πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο θυμήθηκαν τώρα ότι είχαν γίνει κάποια επεισόδια στο Δημαρχείο. Και εμείς που ήμασταν εδώ, αν δει κάποιος το κατηγορητήριο σε σχέση με αυτό που είχε γίνει εκείνο το βράδυ, δεν έχει καμία σχέση. Λέει εμπρισμό, απόπερες ανθρωποκτονίας, ιστορίες, ο μισός ποινικός κώδικας, γιατί κόπηκαν κάποια στιγμή τα φώτα και δεν μπορούσε να βγει έστω το Δημοτικό Συμβούλιο έξω, επειδή ήταν ο κόσμος μαζεμένος απ' έξω. Τίποτα άλλο δεν είχε γίνει. Κοντά σε αυτό, είναι και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα μεγαλύτερα μέσα, τα πιο γνωστά, έχουν να κάνουν με τον έναν από τους μετόχους της Ελληνικός Χρυσός, τον κύριο Μπόμπολα, ο οποίος είναι μέτοχος στο Μέγα, στον Πίγασο, βγάζει το Έθνος, την Ημιρησία, το Κεφάλαιο και δεν ξέρω τι άλλο βγάζει, και μαζί με τους συνεταίρους του έχουν πάρει εργολαβικά το θέμα της συκοφάντησης του αγώνα του δικού μας και της προάσπισης των συμφερόντων της εταιρείας. Έτσι λοιπόν έχουμε δει παραποίηση των όσων έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα σε μια διατεταγμένη υπηρεσία να γίνεται διαστρέβλωση των όσων συμβαίνουν στην περιοχή. Ένα από τα παραδείγματα ήταν και η ΕΡΤ3, στην οποία η ΕΡΤ3 μετά καταλάβανε τι τους ήρθε. Συγκεκριμένα διαστρεβλώναν την αλήθεια δημοσιογράφοι, βγήκαν οι τεχνικοί και τους καταγγείλανε γι' αυτό. Και βέβαια μετά από κάποιο διάστημα είδαν αυτό που συνέβαινε στη δικιά μας περιοχή να συμβαίνει και στους ίδιους, γιατί τότε νόμιζαν ότι είναι στο απειρόβλητο. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας αφορά όλο τον κόσμο και δεν αφορά μόνο τους κατοίκους της Χαλκιδικής, είτε της Θεσσαλονίκης, είτε αυτούς που εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι οι δέκτες της μόλυνσης που μπορεί να γίνει και της ζημιάς που μπορεί να γίνει. Και αφορά όλους, γιατί εδώ έγινε μία πρόβα. Η πρόβα το πώς θα κάμψουμε τις αντιστάσεις του κόσμου για να μπορέσουμε να περάσουμε τις πολιτικές που θέλουν το ξεπούλημα κλπ. Και αυτό το πράγμα το λέγαμε πριν από αρκετό καιρό ότι είναι έτσι, πριν ακόμα εμφανιστούν αυτά που εμφανίστηκαν. Δηλαδή πριν να γίνει το θέμα της ΕΡΤ, πριν να γίνει το θέμα του νερού που έπεται, πριν να γίνει το θέμα των καθηγητών που τους είπαν ότι τα κλείνουμε, πριν να γίνει το θέμα των νοσοκομείων που έρχεται. Όλα αυτά λοιπόν ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το πώς κάποιοι θα επιβάλλουν τη θέλησή τους, και ευτυχώς που ακόμα αυτήν τη θέλησή τους στην περιοχή μας δεν μπορέσαν να την επιβάλλουν με την θέληση του κόσμου και με την βοήθεια και τη συμπαράσταση όσων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα κατάλαβαν αυτό που παίζεται στην περιοχή. Μας ρωτάνε πολλοί ποια είναι η πρότασή σας, υπάρχει χρυσός. Τι να κάνουμε, να μην τον βγάλουμε? Ναι, εμείς λέμε να μην τον βγάλουμε. Γιατί ο χρυσός αυτός έχει κάποιες ιδιότητες. Η μία είναι ότι η περιεκτικότητα σε χρυσό στις σκουριές, από ό,τι λέει ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, που είναι ένας καθηγητής που ασχολείται με αυτά τα θέματα, είναι λίγο παραπάνω από το μέσο όρο της
του φλοιού της γης. Δηλαδή έχει παραπάνω χρυσό από ό,τι έχει ο υπόλοιπος φλοιός της γης. Άρα επειδή υπάρχει κάποια ψήγματα χρυσού σε όλο το φλοιό, να αλέσουμε όλη τη γη για να, για να βγάλουμε το χρυσό. Αλλά τι θα τρώμε και που θα ζήσουμε μετά. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι και αυτό το χρυσό που θα βγάλουμε, το βγάλουμε για ποιον. Και ποιος θα κερδίσει από αυτό. Εμείς λοιπόν έχουμε θέσει ότι η Χαλκιδική έχει πάρει άλλο δρόμο. Ο χρυσός να μείνει εκεί που είναι, προκειμένου να καταστρέψουμε τη Χαλκιδική. Και ζητάμε οι τωρινές αυτές που λειτουργούν οι εγκαταστάσεις των μεταλλείων να συνεχίσουν σε μια φθήνουσα πορεία για να μπορέσει κάποτε η περιοχή να απεξαρτηθεί από αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Και το δεύτερο είναι να γίνει αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ό,τι μπορεί να αποκατασταθεί, γιατί το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να αποκατασταθούν όλα. Το τρίτο είναι μια τεράστια περιοχή που είναι 317.000 στρέμματα να αποχαρακτηριστεί από μεταλλευτική, για να μπορέσει η περιοχή να βρει έναν τρόπο ανάπτυξης διαφορετικό, τέτοιον τρόπο που να είναι αηφόρος, που να μπορεί να μείνει στις επόμενες γενιές και να μην καταστρέψει τη Χαλκιδική αλλά και όλη τη Βόρειο Ελλάδα με αυτές τις εξορίξεις. Το άλλο ερώτημα που μας κάνουν είναι, θα συνεχίσετε? Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε γιατί είναι μονόδρομος. Εάν γίνουν όλα αυτά που προβλέπονται να γίνουν, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής πρέπει να φύγουν από εδώ. Δεν θα έχουν μέλλον σε αυτήν την περιοχή. Άρα πριν να φύγουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνουμε εδώ. Και όταν μας ρωτάνε με ποιον τρόπο, λέμε με όλους τους νόμιμους και μη, αν θέλετε, μη για το δικό τους μη νόμιμο και όχι για αυτό που εννοούμε εμείς, τρόπους. Έχουμε κάνει, να σας πω ότι έχουμε κάνει 3 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η μία απορρίφθηκε, τις άλλες δεν τις απαντάνε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν απορρίφθηκε τις άλλες 2, τις έχει μετέωρες. Έχουμε κάνει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να καταλάβει και να συμπαρασταθεί όλος ο κόσμος σε αυτόν τον αγώνα, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και έναν άλλο λόγο που δεν πρέπει και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Ο λόγος είναι οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, οι συναγωνιστές μας που είναι στη φυλακή, αλλά και αυτά που έρχονται. Εάν σταματήσουμε, σημαίνει ότι όλη η περιοχή, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής, θα καταστούν υπόδικοι, θα καταδικαστούν για να προασπιστούν τα συμφέροντα όχι μόνο αυτής της εταιρείας, αλλά και τα συμφέροντα των εταιριών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με τον εκδότη της εφημερίδας Αντιφωνητής της Θράκης, τον κύριο Κώστα Καραΐσκο. Μετά από όσα υπόθηκαν, δεν υπάρχουν και πολλά πάνω στο ζήτημα ενδεχομένως να ακούσει κανείς. Εγώ θα προσπαθήσω, πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ που οφείλω ως Θρακιώτης στους ανθρώπους της Χαλκιδικής που κάνουν όλο αυτό τον αγώνα τόσα χρόνια και που έχουν μεταδώσει όλη τη γνώση και τη ζέση τους και στη δική μας περιοχή. Θα προσπαθήσω λοιπόν σαν άνθρωπος, δεν χρειάζεται να παρουσιαστώ ως εκπρόσωπος κάποιων συλλογικοτήτων, να μεταφέρω την μικρή εμπειρία που έχει η περιοχή μας από τις εταιρείες χρυσού. Όπως ενδεχομένως έχετε ακουστά, η Θράκη δεν είχε και πολλές αναπτυξιακές προοπτικές ανέκαθεν. Το παραδοσιακό αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο στις προηγούμενες δεκαετίες προσπάθησε να το συμπληρώσουν κάποιες πρωτοβουλίες μεταφέροντας ή εγκαθιστώντας εργοστάσια στην περιοχή και κυρίως στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Βέβαια και τα δύο στελεχώθηκαν με το γνωστό τρόπο της μεταπολίτευσης, δηλαδή βασισμένα στην κομματοκρατία και στη διαφθορά. Οι μέτεροι παίρναν τις θέσεις ΔΕΠ, οι μέτεροι κάναν κουμάντο στα πανεπιστήμια, οι μέτεροι παίρναν τις επιδοτήσεις για ανύπαρκτα εργοστάσια κτλ. Κτλ. Με όλα αυτά τα οποία μας έφεραν στο χείλος της καταστροφής σήμερα. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα στο πάρτι της δεκαετίας του 90, εμφανίστηκαν και οι μεταλλευτικές εταιρείες.
μία στο πέραμα του Εύρου και μία στις άπες της Ροδόπης. Στις αρχές ήταν πρέπει να το 1993 που πήραν, ορίστηκαν οι μεταλλευτικές περιοχές και κάπως το 1998-99 έκαναν την εμφάνισή τους και στην περιοχή. Οι δύο τοποθεσίες αυτές απέχουν 15 χιλιόμετρα μεταξύ τους όλο και όλο και είναι προφανώς το ίδιο κοίτασμα. Τότε λοιπόν η περιοχή δεν είχε καμία εμπειρία ούτε από ορυχεία, ούτε από μεταλλουργικές εργασίες κτλ. Μπορώ να πω ότι η υποδοχή της επένδυσης, ας την ονομάσουμε, ήταν μάλλον ουδέτερη. Μέχρι που κάποια στιγμή μάθαμε ότι ορισμένοι άνθρωποι από τη Χαλκιδική, τότε γνώρισα τον Τόλι τον Παπαγεωργίου, έρχονται στις Άπες για να ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται. Όταν μας εκτέθηκε η εμπειρία της περιοχής και η προοπτική κυρίως που διανοιγόταν για από εκεί και πέρα, φυσικά όλοι πέσαν από τα σύννεφα και αναλήφθηκε μια πρωτοβουλία από τις οικολογικές οργανώσεις της περιοχής και της Ροδόπης και του Εύρου. Έγινε μια διανομαρχιακή επιτροπή κατόπιν και σε όλη την κοινωνία μεταδόθηκε το τι πάει να γίνει. Να σημειωθεί εδώ πέρα ότι η Θράκη, δεν έχει, η συγκεκριμένη περιοχή για την οποία μιλάμε, δεν έχει καμία σχέση με τη Χαλκιδική. Εμένα εξακολουθεί, επειδή κατά έναν τρόπο έχω συνδεθεί και με τη Χαλκιδική ως κάτοικος των θερινών μηνών στη Σάρτη, εξακολουθεί ακόμα και τώρα να μου προκαλεί έκπληξη πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση για τη Χαλκιδική. Η περιοχή στη Θράκη στην οποία πρόκειται να εγκατασταθούν τα μεταλλεία είναι ακατοίκητη εντελώς. Μιλάμε για μια εντελώς άγωνη περιοχή στην οποία ίσως κάποιοι κτηνοτρόφοι να έχουν κάποια συμφέροντα και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Να σας πω ότι εγώ μόνιμος κάτοικος εκεί 50 χρόνια το πέραμα το επισκέφτηκα πρώτη φορά τώρα που έγινε αυτή η ιστορία με τα μεταλλεία. Έτσι λοιπόν εκεί δεν διακινδυνεύεται αυτό το οποίο διακινδυνεύεται στη Χαλκιδική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η λεγόμενη επένδυση, όλος ο κόσμος και όλοι οι θεσμικοί φορείς της περιοχής ταυτίστηκαν με το όχι στα μεταλλεία. Δεν έχει μείνει ούτε ένας δήμαρχος, ούτε ένα δημοτικό, νομαρχιακό ή περιφερειακό συμβούλιο, δεν έχει εκφράσει κανένας θετική άποψη για την επένδυση μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, ειδικά όταν το 2001 βγήκε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την περίπτωση Χαλκιδικής, η οποία χαρακτήριζε επικίνδυνη την Κιάνωση, γιατί μέχρι τότε για Κιάνιο μιλούσαμε και στη Θράκη, πιστέψαμε ότι το πράγμα εκεί κάπου θα έχει τελειώσει. Ήταν τόσο ευρεία η συμπαράταξη του κόσμου με το όχι στα μεταλλεία, που να φανταστείτε στην πρόσφατη εκδήλωση κατά των μεταλλείων στην Κομωτινή, στην κεντρική πλατεία, ήταν παρόντα όλα τα κόμματα, από τη Χρυσή Αυγή μέχρι το τουρκικό κόμμα ΔΕΠ. Με την εικόνα λοιπόν αυτή θα πίστευε κάποιος ότι κάπου εδώ το θέμα κλείνει. Όταν ακόμα και υπουργός του Σαμαρά, ο Στυλιανίδης ας πούμε, ήταν αρνητικός για την επένδυση, όταν ακόμη και δεν έβρισε καμία φωνή υπέρ της επένδυσης στη δημόσια ζωή, όταν έγινε η μερίδα του ΤΕΕ Θράκης, η οποία αποφάνθηκε οριστικά ότι η επένδυση είναι απορριπταία κτλ., απορούσε κανείς να φανταστεί πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει κάτι τέτοιο κόντρα στη θέληση του συνόλου των κατοίκων. Τελικά βέβαια ήρθε η κρίση, ήρθε αυτή η κατάσταση στην οποία μας έχουν επιβάλλει ως αναπόφευκτη και έτσι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό τον Φεβρουάριο τον περασμένο να λέει ότι μέσα 10 μέρες θα αδειοδοτηθεί το πέραμα και ότι όλη αυτή η ιστορία θα προχωρήσει. Βέβαια, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες η αντίδραση ήταν τέτοια που από τότε όχι 10 μέρες πέρασαν αλλά πέρασαν 6 μήνες και τίποτα δεν έγινε και ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί. Πρώτον γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και να διχαστεί με ένα τέτοιο τρόπο η τοπική κοινωνία. Μάλιστα η μία από τις δύο εταιρείες, η Μεταλλευτική Θράκης, έκλεισε τον περασμένο Μάρτιο και απέλυσε τους τελευταίους 35 εργαζόμενους που είχε εγκαταλείποντας τις εγκαταστάσεις της στις Άπες.
διατηρεί όμως για 10 ακόμα χρόνια τα δικαιώματα πάνω στην περιοχή. Και από την άλλη έχει μείνει μόνο το πέραμα τώρα της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο και εκεί βλέπουμε ότι ακόμα και με την στάση του νυν Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Βαγγέλη του Λαμπάκη, και με την επίσκεψη στον Καναδά που έγινε από την αντιπροσωπεία της Ελλάδος και με τις επισκέψεις και τις δηλώσεις της βουλευτού της κυρίας Μέη και του κυρίου Καριγιάννη, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα και στις σημερινές συνθήκες περιθώρια όχι μόνο για άμυνα αλλά και για επίθεση σε αυτό το θέμα, που ως γνωστό είναι και η καλύτερη άμυνα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, νομίζω ότι η εμπειρία της περιοχής μας είναι πολύ φτωχή σε σχέση με ό,τι γίνεται. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Ιερισσό είναι ένα παράδειγμα μοναδικό σε όλη τη χώρα και παράδειγμα προς μίμηση, πρώτα μέσα στην ίδια τη Χαλκιδική, και απορώ πως είναι δυνατόν οικισμοί σαν τη Σάρντε ή κάποιος άλλος που είναι βασισμένοι 100% στον τουρισμό να μην έχουν αποφανθεί ακόμη ως κοινωνίες είτε ως τοπικά συμβούλια υπέρ του αγώνα της Ιερισσού. Δεν ξέρω αν έχει αναλυφθεί κάποια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά εγώ με όποιον μιλάω δεν βλέπω κανέναν που φυσικά που να είναι υπέρ αυτού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ένας-δύο συνδικαλιστές ή δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν πιάσει κάποια πόστα και καπελώνουν τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί. Για μία ακόμη φορά θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες όλων των Θρακιωτών απέναντι στην Ιερισσό και στους κατοίκους της, για τους οποίους έχουμε αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχόμαστε να μας ενώσει ο κοινός αγώνας. Ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, συγγραφέα και εκδότη του περιοδικού Άρδιν και της εφημερίδας Ρήξη. Νομίζω ότι έχουν υποθεί αρκετά πράγματα και θα είναι παράδοξο να έρθει ένας άνθρωπος από την Αθήνα να σας πει ή να πει εδώ και σε όσους ξέρουν πια τα πράγματα ποια είναι η κατάσταση. Εγώ θα προσπαθήσω σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα ή να μεταφέρει το αυταπόδεικτο της αλληλεγγύης της δικιάς μας και νομίζω και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού στον αγώνα που διεξάγεται εδώ. Η παρουσία μας νομίζω απαντάει σε αυτό το ζήτημα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω, έτσι ώστε να προσθέσουμε κάτι στη συζήτηση που γίνεται, είναι το ποια σχέση έχει ο συγκεκριμένος αγώνας και η συγκεκριμένη σύγκρουση που διεξάγεται εδώ με τα γενικότερα ζητήματα της χώρας, αυτά τα ζητήματα που μας έχουν οδηγήσει στο να έχουμε μεταβληθεί σε μια αποικία όπου εταιρείες και μεγάλες δυνάμεις αν θέλετε ασελγούν συστηματικά πάνω στο σώμα της χώρας μας και πάνω στον ίδιο το λαό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το πώς δηλαδή έγινε δυνατό ο Πρωθυπουργός της χώρας να εμφανίζεται ως ατζέντης των μεγάλων εταιριών, να επενδύει όλη του την προσπάθεια, όλη του την προσπάθεια την επικοινωνιακή και την πολιτική στο να επιβάλλει μία δικτατορία με τους χειρότερους τρόπους στη Χαλκιδική και στην περιοχή εδώ, το πώς θα περάσουν τη λογική μέσα από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από την στρατηγική αρκετών κομμάτων και πολιτικών, ότι εδώ θα επιβάλλουν την τάξη της σιωπής. Ναι, έχουμε δει λίγο τους διζέρ, ας πούμε, και τις διζές, πώς κρατάνε το μικρόφωνο, συγγνώμη. Πώς θα επιβάλλουν λοιπόν αυτή την τάξη της σιωπής και θα περάσουν τη λογική που
που, στην οποία αναφέρθηκε αρκετά νομίζω πριν το μέλος συντονιστικής εδώ, ότι οι άνθρωποι στη Χαλκιδική αντιστέκονται στην ανάπτυξη. Αυτό το ζήτημα το οποίο έχουν περάσει και το οποίο προσπαθούν να περάσουν στον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας, έτσι ώστε αν όχι να κερδίσουν συμμάχους, αλλά να κάνουν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου να είναι δίβουλο, να το σκέφτεται, ότι μήπως τελικά οι Χαλκιδικιώτες έχουν άδικο ή σκέφτονται τα πολύ στενά τοπικά του συμφέροντα χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τα συνολικά συμφέροντα της χώρας. Αν θέλετε, αυτό είναι το κέντρο της προπαγάνδας το οποίο γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και εκεί θα πρέπει και εσείς, αλλά και ευρύτερες και πολιτικές δυνάμεις, αλλά και οι κινήσεις πολιτών σε όλη τη χώρα να απαντήσουν. Και άρα να πάνε λίγο πιο πέρα τον ίδιο το δικό τους προβληματισμό. Και εκεί νομίζω ότι έχουν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Έχουν γίνει πολύ λίγα σε αυτό. Δηλαδή, στο να μην μείνει κανένας μόνο στο διελκυνστίδα ανάμεσα στο μολύνει, δε μολύνει. Διότι, ξέρετε, περνάει αυτή η λογική ότι να ειδού σταματάνε, δεν θα κάνουν κιάνωση, δεν μολύνει, είναι δυνατό όλα να συνδυάζονται και επομένως για ποιο λόγο αντιδρούν οι Χαλκιδικιώτες την ώρα που η χώρα μας είναι σε κρίση και θα πρέπει να βρούμε επενδύσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την κρίση. Καταρχάς νομίζω ότι απαντήθηκε και έχει απαντηθεί πάρα πολύ σωστά ότι επένδυση η οποία έγινε χαρίζοντας τη μισή Χαλκιδική σε μια εταιρεία δεν είναι επένδυση. Δεν είναι επένδυση η οποία απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Δεύτερο, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχουν επιβάλει στη χώρα. Και εδώ να συζητήσουμε και για τον τουρισμό και τον τρόπο που γίνεται και ο τουρισμός. Το μοντέλο ανάπτυξης λοιπόν το οποίο έχουν επιβάλει είναι τέτοιο που έδιωξε τον κόσμο από την παραγωγή, τη βιοτεχνική, την αγροτική. Έφτασαν να μεταβάλουν τη χώρα το 2008 το 74% των προϊόντων που καταναλώναμε είναι εισαγόμενα. Μετέβαλαν τη χώρα σε εξαρτημένη από ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται πολλές εισαγωγές και άρα χάνουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε το μέλλον μας, διότι αν δεν ελέγχεις, αν δεν έχεις οικονομική αυτοδυναμία, αν δεν είσαι αυτεξούσιος οικονομικά, αργά ή γρήγορα θα υποδουλωθείς και πολιτικά, ή καμιά φορά γίνεται το ανάποδο, η πολιτική υποδούλωση φέρνει και την οικονομική, αλλά αν δεν απαντήσεις στο πρόβλημα της οικονομικής αυτοδυναμίας της χώρας, είναι βέβαιο ότι θα είσαι υπόδουλος και καρπαζόης πράκτορας. Αυτό λοιπόν που βιώνουμε τα τελευταία 4 χρόνια και δεν μπορούν οι Έλληνες να αντιδράσουν, γιατί όλοι πολλοί λένε και φαντάζομαι εσείς εδώ που υπάρχει και μια εμπειρία άμεσου αγώνα, είναι το γιατί δεν ξεσηκώνονται οι Έλληνες. Δεν ξεσηκώνονται οι Έλληνες γιατί όταν έχουν φτάσει να ζουν σε μια οικονομία παρασιτική που δεν πατάει στην τοπική παραγωγή, δεν πατάει σε μια χρησιμοποίηση των ειδικοτήτων και της αν θέλετε της ιδιοπροσωπείας της χώρας μας, η οποία στηριζόταν πού, στις πολλές μικρές επιχειρήσεις, στη βιοτεχνία. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο από τους ανθρώπους που έχουν πιάσει εδώ, ο ένας είναι τυροκόμος και ο άλλος είναι καραβομαραγκός, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι δεμένοι με την ιδιαιτερότητα και την παράδοση της χώρας μας. Φτιάξανε λοιπόν ένα μοντέλο οικονομικό το οποίο μας κάνει να είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι και άρα όταν μας κόψουν τις δόσεις να παραλύουμε με τον τρόπο τον οποίο έχει συμβεί σήμερα στην Ελλάδα.
Το γεγονός δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, νιώθει παραλυμένος και ανήμπορος να απαντήσει, διότι δεν έχει τα οικονομικά μέσα για να απαντήσει. Το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια αντίσταση πολύ πιο μεγάλη και οργανωμένη έχει να κάνει με τη διαφορετική πραγματικότητα, την οικονομική. Το ότι δηλαδή εσείς εδώ πατάτε στην τοπική σας παραγωγή και στην τοπική οικονομία, είστε ως προς αυτό αυτεξούσιοι και γι' αυτό το λόγο έχετε και τη δυνατότητα της αντίστασης. Το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει βρεθεί παραδομένος στον κύριο Σόιμπλε έχει να κάνει με το ότι τα 30 ή 40 προηγούμενα χρόνια κατέστρεψαν την τοπική παραγωγή, κατέστρεψαν ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο για χιλιάδες χρόνια υπήρχε σε αυτόν τον τόπο και προσπάθησαν να φέρουν ένα δίθεν σύγχρονο μοντέλο το οποίο στηρίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, στηρίζεται σε πράγματα που είναι ξένα προς την πραγματικότητα και τη γεωοικονομική και την παράδοση της χώρας μας. Η παράδοση της χώρας μας είναι δεμένη με αυτό το διαφορετικό μοντέλο και αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, και με την ίδια τη γεωγραφία μας. Είναι δυνατόν, ας πούμε, στη Χαλκιδική να φτιάξεις μεγάλες βιομηχανίες όταν έχουμε τα βουνά, έχουμε το διάσπαρτο της οικονομικής παραγωγής? Τι θα φτιάξεις? Θα φτιάξεις μια οικονομία, και αυτό ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται στην εκμετάλλευση και ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Και εκεί λοιπόν έρχομαι και στο θέμα του τουρισμού. Ο τουρισμός για την Ελλάδα μπορεί να είναι, ακούτε συνέχεια διάφορα να λένε, η βαριά βιομηχανία, και φτιάνουν και σε σχέση με αυτό ένα μοντέλο το οποίο είναι πάλι μοντέλο μονοκαλλιέργειας. Ένα μοντέλο δηλαδή Σαντορίνης, Μυκόνου, όπου χάνεται κάθε τοπική παραγωγή, πάβει να υπάρχει τοπική παραγωγή, μεταβάλλονται όλοι σε μονοκαλλιέργεια των τουριστών και στη Σαντορίνη, η οποία έχει τις καλύτερες ντομάτες του κόσμου, αν όχι της Ελλάδας, εισάγουν ντομάτες από την Ολλανδία. Αυτό το μοντέλο το τουριστικό είναι ίδιο με το μοντέλο το βιομηχανικό και το παραγωγικό το οποίο έχουν επιβάλει. Δηλαδή, εξάρτηση μόνο από ένα τομέα και επομένως, αν έχεις μία κρίση σε αυτό το τομέα, καταραίει το σύνολο της οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν και στον τουρισμό και η απάντηση εδώ σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν τον τουρισμό και στηρίζονται σε αυτόν είναι και η επιβολή ενός διαφορετικού τουριστικού μοντέλου. Δηλαδή ότι εδώ φτιάνουμε μικρές βιοτεχνίες και βιομηχανίες για να επεξεργάζονται τα ντόπια αγροτικά προϊόντα για να τα πουλάμε στους τουρίστες. Φτιάνουμε τη λογική που λέει ότι ο τουρίστας δεν έρχεται εδώ για να φάει ζαμπόν Ολλανδίας το οποίο εισάγεται, αλλά να φάει τοπικά προϊόντα, δηλαδή και σε σχέση με τον τουρισμό να αλλάξουμε αυτό το κυρίαρχο μοντέλο το οποίο είναι ίδιου χαρακτήρα με την ανάπτυξη την οποία επιβάλλουν στις μεγάλες πόλεις ή που θέλουν να επιβάλλουν με την η εταιρεία του χρυσού, τα μεταλλεία κτλ. Είναι ίδιου τύπου και γι' αυτό πρέπει να αποφύγουμε και αυτή την παγίδα. Δηλαδή την παγίδα ενός τουρισμού ο οποίος θα μας μεταβάλει πάλι σε εξαρτώμενους και να απαντήσουμε σε αυτό. Και έτσι λοιπόν ένα τέτοιο κίνημα πρέπει να διασυνδεθεί με ένα κίνημα συνολικά αν θέλετε παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μας επιτρέψει να είμαστε αυτεξούσιοι και άρα να μην έχουμε ανάγκη από κανέναν κυρίαρχο ή δανειστή όπως συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι και το δίδαγμα το οποίο εγώ πιστεύω θα πρέπει να δώσετε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί έχει γίνει ένας παραδειγματικός αγώνας έτσι όπως είχε γίνει στην Αθήνα,
ο αγώνας της Κερατέας. Εδώ, σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, είναι ένας παραδειγματικός αγώνας, ο οποίος θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στο συνολικό μοντέλο της χώρας. Και γι' αυτό θα πρέπει να έρχεστε να μιλάτε περισσότερο σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει δηλαδή και ταυτόχρονα να πάμε παραπέρα τον προβληματισμό. Να μην μείνουμε μόνο στο «δεν θέλουμε αυτό», να προβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή ένα διαφορετικό, παραγωγικό και εν τέλει πολιτικό μοντέλο για τη χώρα. Διότι το συγκεκριμένο πολιτικό μοντέλο, το οποίο κυριάρχησε ιδιαίτερα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια, από το 1990 και μετά, αυτό που λένε μοντέλο της παγκοσμιοποίησης, μετέβαλε τη χώρα σε μία αποικία ελεγχόμενη, σε μία αποικία χρέους, μας ξαναέκανε υποχείρια των Γερμανών. Εκεί που είχαμε, οι Γερμανοί είχαν αποτύχει να μας κατακτήσουν και να επιβάλλουν την κατάκτησή τους 60 χρόνια πριν, τους έχουμε πάλι μέσω της οικονομίας με νέο τρόπο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στην πραγματικότητα μια νέα κατοχή, και σε αυτή θα πρέπει να απαντήσουμε. Και εδώ λοιπόν ο αγώνας της Χαλκιδικής και της Ιερουσού, επειδή συνδέεται με τον, είναι άμεσα, στρέφεται άμεσα ενάντια στα ίδια ΜΑΤ, ενάντια στις ίδιες κυβερνήσεις, ενάντια στα ίδια συμφέροντα τα οποία υποδούλωσαν τη χώρα, εκ των πραγμάτων συνδέεται με αυτό το γενικότερο αγώνα. Αυτό, αν θέλετε, είναι που θα μπορούσε να πει κάποιος να σας πει ότι θα πρέπει τον επόμενο καιρό, μια και γίνεται πρωτοπορία σε έναν αγώνα, σε έναν αγώνα συγκεκριμένο ενάντια σε μια μορφή εκμετάλλευσης με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα μεταλλεία, θα πρέπει να γίνεται και μια ευρύτερη πρωτοπορία στο συνολικό πρόβλημα της χώρας. Πρέπει να συνδεθείτε δηλαδή με αυτό το πράγμα και πρέπει να συνδεθείτε και με τη μεγάλη παράδοση του τόπου σας, που από τα Μαντεμοχώρια είχε μια κοινοτική παράδοση πολύ ισχυρή, και νομίζω ότι αυτή η παράδοση, η οποία βγαίνει από την ιστορία και από τον ρόλο που έπαιξαν οι Χαλκιδικιώτες στην Επανάσταση του 21, είναι από τους πρώτους που εξεγέρθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, καμία άλλη εξάλλου στη Βόρεια Ελλάδα εξέγερση δεν ήταν τόσο μεγάλη στη διάρκεια του 21 όσο η Επανάσταση Χαλκιδικής. Κάτι έχει να κάνει αυτό με τα δικά σας γονίδια, κατά τη γνώμη μου. Κάτι μένει από αυτή την παράδοση, την κοινοτική και την παράδοση την αγωνιστική, η οποία πρέπει να ξανασυνδεθεί και να αποτελέσει ένα παράδειγμα συνολικά για τη χώρα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.